Από αυτό το βήμα δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα του Συλλόγου Εργαζομένων και των γονιών του ΚΕΑΤ ενάντια στην πολιτική της υποβάθμισης των απολύσεων. Γιατί έχουμε απολύσεις και τις τυφλής φιλολόγου από το ΚΕΑΤ, αλλά και άλλων έμπειρων εκπαιδευτικών με πολυετή εμπειρία πάνω στην εκπαίδευση των τυφλών. Και απαιτούμε άμεση επαναπρόσληψη όλων και κατάργηση των διαφόρων εταιριών που δρούν στα πλαίσια του ΚΕΑΤ και μεταφορά όλων των εργαζόμενων με τις διάφορες εργασιακές σχέσεις στο ΚΕΑΤ και μονιμοποίηση όλων. Αποφασίσαμε η ΕΣΚ Τυφλών να δώσει μία συνέντευξη τύπου ως συνέχεια των προηγούμενων κινήσεων που έχουμε κάνει να αναδείξουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο κυρίως η Σχολή Τυφλών, το ΚΙΑΤ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και στα οποία ευθύνεται και η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, ο οποίος ακολουθεί όλες τις κυβερνήσεις με τη στάση του, συγκαλύπτει τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πρόνοια και κυρίως σαν από τη στιγμή που συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΑΤ με εκπρόσωπο και σαν μέτοχοι στην αστική εταιρεία Πρωτοπορία έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλουμε να επισημάνουμε. Αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών λειτουργεί το ΚΔΑΠ. Είναι κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Για μας είναι απαράδεκτο περίπου 35 παιδιά να μην συμμετέχουν λόγω ότι δεν είναι εμβολιασμένα. Θέλουμε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν γίνεται παιδιά από τη στιγμή που δεν έχουν εμβολιαστεί να μην συμμετέχουν στις δραστηριότητες, να μην πηγαίνουν τα πούλμαν να τους πάρουν, να παρακολουθήσουν έστω και αυτά τα μαθήματα που γίνονται στο ΚΔΑ. Από εκεί και πέρα, το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, η εκπαίδευση είναι σε δεύτερη μοίρα και αυτό φαίνεται και από την απόλυση τυφλής φιλολόγου, η οποία είχε γίνει πρόσληψή της πέρσι για κάποιους μήνες και ενώ είχε πάρει δεσμεύσεις ότι θα συνεχίσει να είναι και φέτος, με απόφαση της διοικήτριας του ΚΙΑΤ δεν έγινε ανανέωση της σύμβασής της. Και η συγκεκριμένη ενημερώθηκε τον Οκτώβριο ότι δεν προβλέπεται να είναι στο πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν, από ό,τι της είπαν, δεν υπάρχει αντικείμενο για να απασχοληθεί λόγω της μείωσης των παιδιών. Παρ' όλα αυτά, φιλόλογο προσλάβανε. Το θεωρούμε απαράδεκτο στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών να μην μπορούν να διδάξουν τυφλή οποιασδήποτε κατηγορίας, έτσι, οποιασδήποτε ειδικότητας και παιδιά να μην μπορούν να αποκλείονται λόγω ότι είναι ανεμβολίαστα. Παίρνει μια πρωτοβουλία σαν ΕΣΚ Τυφλών με αφορμή τις εξελίξεις στο ΚΕΑ που επιβεβαιώνουν ό,τι λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και την αναβολή των εκλογών που είχε ο Σύλλογός μας για το Σαββατοκύριακο για να
από μια πλευρά να αποκαλύψουμε σε μια κρίσιμη φάση την απότομη χειροτέρευση της κατάστασης γενικότερα στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών, τη στήριξη των τυφλών, των δικαιωμάτων των τυφλών και γενικότερα των αναπήρων. Όσον αφορά την αναβολή των εκλογών επαόριστων που έγινε στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, θεωρούμε ότι είναι στα πλαίσια με πρόσχημα την πανδημία, ενώ υπάρχουν όλα τα επιστημονικά αναγκαία μέτρα που μπορούν να τηρηθούν για να εξασφαλιστούν με ασφάλεια να γίνουν οι εκλογές. Με πρόβαση την πανδημία, επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια γενικευμένη στον κόσμο και επειδή εξελίξεις έχουν αποκαλύψει και τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, αλλά και το ρόλο της πλειοψηφίας της κυβερνητικής που ελέγχει τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, θέλουν να αποφύγουν να εισπράξουν την οργή, τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Και γι' αυτό αναβάλλανε τις εκλογές. Την ίδια στιγμή που ο συγκεκριμένος σύλλογος, που χρηματοδοτείται από πολλούς δρόμους αδρά, από το κρατικό κορβανά και όχι μόνο και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα με την κάλυψη του κράτους, έχει μετατραπεί και σε επιχείρηση. Και πρωτοβουλούμε πολύ συγκεκριμένα, ενώ είναι συνδικαλιστική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κτλ. Έτσι, η ΣΥΡΕ έχει κάνει επιχείρηση την εκμάθηση του Μπρέιλ, όταν αδιαφορεί ότι δεν υπάρχει παραγωγή βιβλίων στην Ελλάδα. Μπρέιλ, δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα βιβλίων σε αναγέννηση τα παιδιά με προβλήματα με μερική όραση. Την ίδια στιγμή που ουσιαστικά το μοναδικό κέντρο εκπαίδευση και αποκατάσταση τυφλών κυριολεκτικά είναι σε κατάσταση διάλυσης. Πολύ περισσότερο έρχονται και με την αναβολή των εκλογών και με τα προβλήματα που θέλουν να δημιουργήσουν στη δυνατότητά μας να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, αρνούνται από τις ελάχιστες δικαστικές οργανώσεις με πρόσχημα των νόμων και τα προσωπικά δεδομένα να μας δώσουν το μητρό να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους μας, με τα μέλη του συλλόγου. Πράγμα δικαίωμα που έχει κάθε συνδικαλιστής, κάθε συνδικαλιστική κίνηση, κάθε μέλος οποιασδήποτε μαζικής οργάνωσης, και αυτό έχει ο όρος της συλλογικής οργάνωσης και λειτουργίας των συλλογικοτήτων που λένε, όπου ο καθένας να μπορεί να συμμετέχει, να ανταλλάσσει γνώμες, σκέψεις, συλλογικά να σκέφτεται και να αποφασίζει και να συμβάλλει με βάση την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε κατηγορία και το ρόλο κάθε συλλογικής οργάνωσης. Πολύ περισσότερο σε μια περίοδο που έχει δημοσιευθεί και δρομολογείται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου της Κυβέρνησης για την Αναπηρία, που έχει κωδικοποιημένα δρομολογήσει το κλείσιμο και το λένε ξεκάθαρα ότι είναι αναχρονιστική θεσμή τα ειδικά σχολεία και πρέπει να κλείσουν. Να κλείσουν τα ιδρύματα, να διαμορφωθεί με κριτήριο του λειτουργικότητα ως κριτήριο να κοπούν παροχές, θεραπείες, άλλα δικαιώματα αλλά και τα επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας. Αυτό το ρόλο έρχεται να στηρίξει, αυτή την πολιτική έρχεται σήμερα να στηρίξει η συγκεκριμένη πλειοψηφία και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, αλλά και στην ΕΣΑΜΕΑ, και γι' αυτό αρνείται και εδώ και σε άλλες αναπηρικές οργανώσεις και στην ίδια της, το ζήσαμε και με το συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ, να δώσουν όλα εκείνες τις προϋποθέσεις, να εξασφαλίσουν τη συλλογικότητα, τη συλλογική λειτουργία, εξασφάλιση των δικαιωμάτων, των ισότιμων δικαιωμάτων όλων των μελών των συλλόγων και των συνδικαλιστικών κινήσεων. Τα πράγματα αποκτούν ακόμα πιο προκλητικό χαρακτήρα όταν είχαμε το πρωτοφανές την προηγούμενη εβδομάδα με κοινή ανακοίνωση της διορισμένης διοίκησης από την κυβέρνηση του ΚΕΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, της ιδρυμένης από τους ίδιους εταιρείας με λεφτά του δημοσίου, την ΑΜΚΕ λεγόμενη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινή τους δήλωση βγήκαν να δικαιολογήσουν την απόλυση της τυφλής συναδέλφης σας, καθηγήτριας φιλολόγου από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ Τυφλών του ΚΕΑΤ. Έχει ξεχωριστό χαρακτήρα το ζήτημα όχι μόνο της απόλυσης, γιατί απολύθηκαν και άλλοι έμπειροι εκπαιδευτικοί και δεν είναι ότι το αμεληταίο έμπειρος εκπαιδευτικός δεν υπάρχει δυστυχώς στη χώρα μας σχολή πανεπιστημιακή που να εκπαιδεύει εκπαιδευτές τυφλών. Η κοινή
καθηγητές, δάσκαλοι που κάνουν μια εξειδίκευση ή λόγω εμπειρίας είναι αυτοί που δουλεύουν σήμερα με τα τυφλά παιδιά. Και όμως και αυτούς που έχουν μια εμπειρία μέσα από τον χρόνο, που είναι δύσκολο να κατακριθεί, ακόμα και αυτούς τους απολύουν. Πολύ περισσότερο τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πραγματικά με δραματικές επιπτώσεις στην πορεία των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών, όταν με δικιά τους ευθύνη οι κυβερνήσεις με τη στήριξη διαχρονικά του Πανελλήνιου Συνόλου των Τυφλών αρνούνται, είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης, από τις λίγες στον κόσμο, που δεν έχουμε γυμνάσιο λίγο για τυφλούς. Δεν υπάρχει δηλαδή σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οπότε τα ελάχιστα παιδιά που είναι περί το ΚΕΑΚ πηγαίνουν σε κοινά σχολεία το πρωί και έπαιρναν υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές στο κέντρο εκπαίδευσης από κατάσταση τυφλών μέσω του ΚΔΑΠ. Η χρονιά η φετινή είναι ακόμα πιο συμβολική που δείχνει σε ποια διαδικασία βρισκόμαστε, από την άποψη ότι για πρώτη φορά μετά κυριολεκτικά σχεδόν από ένα αιώνα κλείνει το μοναδικό οικοτροφείο μαθητών της σχολής που υπήρχε στη χώρα μας. Δηλαδή το οικοτροφείο που είχε παιδιά από την επαρχία που δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία, δεν υπάρχουν σχολές τυφλών και φιλοξενούνταν στο ΚΕΑ για να μπορούν να παρακολουθήσουν είτε το ειδικό δημοτικό σχολείο είτε τις άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του ΚΕΑΚ, από φέτος δεν λειτουργεί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε ξεκινήσει μια διαδικασία συρρήκνωσης και υποβάθμισης και είχαμε φέτος οριστικά το κλείσιμο του οικοτροφείου και φτάσαν στο σημείο, σε οίκημα του ίδιου του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών, να παραπευθεί μαθήτρια από την επαρχία και μάλιστα να απαιτείται από την οικογένειά της να πληρώνει ενίκιο και να πληρώνει τους λογαριασμούς. Δηλαδή ένα παιδί λαϊκής οικογένειας, πέρα από την αγκάστα να τα μεταναστεύει γιατί δεν υπάρχουν τα ανάλογα ειδικά σχολεία κτλ. Πρέπει και να πληρώσει για τις συγκεκριμένες ανάγκες μια υποχρέωση που ήταν του κράτους, ήταν στην αποστολή το ιδρυτικό της λειτουργίας του ΚΕΑ, φορτώνεται το κόστος στην ίδια την οικογένεια. Χοντολογείς, μέσα και από αυτή μας την πρωτοβουλία που θα πάρουμε πρωτοβουλία να καλέσουμε και φορείς και σωματεία και να προχωρήσουμε και σε κινητοποίηση. Άλλωστε και πριν 20 μέρες είχαμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας για τα ζητήματα του ΚΕΑΤ και γενικότερα των τυφλών και αυτά τα ζητήματα τα αναδείξαμε με τη μεγάλη μαχητική κινητοποίηση που κάναμε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Αμέας στις 3 του Δεκέμβρη. Θα κλιμακώσουμε τις πρωτοβουλίες μας. Καλούμε τους τυφλούς από τα φτωχάλακα στρώματα που χτυπιούνται από αυτή την πολιτική, τις οικογένειές τους, τους εργαζόμενους του ΚΕΑΤ που με νύχια και με δόντια κρατούν με τον αγώνα τους μαζί με τους γονείς και τους μαθητές και τους αγωνιστές τυφλούς όλα αυτά τα χρόνια το ΚΕΑΤ ανοιχτό, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και να προασπίσουμε το ΚΕΑΤ και για να επιβάλλουμε την αναβάθμισή του και την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων για να δημιουργηθεί γυμνάσιο λύκειο για τυφλούς, για να αναπτυχθεί η πρώιμη διάγνωση έγκαιρη παρέμβαση, για να διαμορφωθούν τμήματα εξειδικευμένα επιστημονικά για τους τυφλούς με πολλαπλές αναπηρίες που σήμερα συνεκπαιδεύονται στις ίδιες τάξεις με τα παιδιά που έχουν μόνο τύφλωση και καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει να συνεκπαιδεύεται στο ίδιο τμήμα, παιδί που έχει μόνο τύφλωση, με παιδιά που έχουν τύφλωση και αυτισμό, με παιδιά που έχουν τύφλωση και νοητική στέρηση ή βαριές κινητικές αναπηρίες. Εκεί που θα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένα τμήματα, εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες παρέμβασης, έτσι κυριολεκτικά μετατρέπουν τα σχολεία αποθήκη και όποια τμήματα και υπηρεσίες ως τώρα υπήρχαν, κυριολεκτικά υποβαθμίζονται, συρρυκνώνονται ή και κλείνουν. Και έρχεται η ίδια οικογένεια όταν έχει όπως να καλύψει το κόστος της ανάγκης καθημερινής στήριξης των παιδιών, με ιδιαίτερα στα σπίτια, με το να πληρώνει από την τσέπη της οικογένεια μέχρι και 500 και 600 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να κάνει παράδειγμα εκτυπώσεις σε μεγέθυνση, όταν σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια παράδειγμα, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία κτλ. Υπήρχε γενικευμένη εθνική παραγωγή βιβλίων σε μεγέθυνση από το 1960. Οι τυφλοί και οι μεγαλύτεροι που αποφυτούν όπως από τις σχολές, σήμερα είναι άνεργοι, προσλαμβάνονται ελάχιστοι και γι' αυτό για όλα αυτά τα ζητήματα παίρνουν πρωτοβουλίες γενικότερα ανασυγκρότησης
συσπήρωσης, αγώνα μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, τον ενιαίο, τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά έρχονται πολύ χειρότερα. Έτσι να ακυρώσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάλυση του ΚΙΑΤ, να μην περάσει, να μείνει στα καρδιά του εθνικού σχέδιου για την αναπηρία, να προστατευτούν οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικότερα, αλλά πάνω απ' όλα να εξασφαλιστεί το δικαίωμά τους στη δουλειά και ταυτόχρονα μέτρα προστασίας από την πανδημία, γιατί είναι υποκριτικό σήμερα η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί πρόσχημα την πανδημία για να διαλύει υπηρεσίες, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα ανεμβολία στα παιδιά, ο εμβολιασμένος και ανεμβολίαστος μεταδίδει το ίδιο. Το ζήτημα είναι να υπάρχει αποσυγχρονισμός, αποστασιοποίηση, τεστ, συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα τεστ, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά. Πολύ περισσότερο είναι προκλητικό αυτό σε σχέση με την πανδημία, όταν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Δεμόνων Αμαία Αττικής Κινήσεων έστησαν εκδηλώσεις ενημέρωσης με γιατρούς, ψυχολόγους μέσα στα ειδικά σχολεία και τι διαπιστώσαμε. Ότι δεν υπάρχει καμία εξειδικευμένη παρέμβαση ενημέρωσης αυτών των οικογενειών που αντικειμενικά έχουν ιδιαίτερα προβλήματα να απαντήσουν οι ειδικοί επιστήμονες στα ερωτήματά τους, στις ανησυχίες τους, στις αγωνίες τους. Όταν οι ίδιοι γονείς και στο ΚΕΑΤ αλλά και στα άλλα ειδικά σχολεία μας δήλωναν έτσι ότι πολλές φορές και οι ίδιοι οι γιατροί τους που λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζαν τα παιδιά τους και τους παρακολουθούσαν, παιδονευρολόγοι, αναπτυξιολόγοι, άλλοι κτλ. Τους συνιστούσαν να μην κάνουν το εμβόλιο. Από την άποψη αυτή ούτε οι γονείς φταίνε, ούτε τα παιδιά, πρέπει να πάρθουν μέτρα ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Και τέτοιο πρόγραμμα η κυβέρνηση δεν είχε. Και όμως και δεν είχε και χρεώνει τον κόσμο και τους θανάτους που σήμερα έχουμε με δικιά της ευθύνη από την κατάσταση του σύστηματος υγείας από την πανδημία, το χρεώνει την ευθύνη στους ανεμβολίες τους, όταν είναι δικιά της ευθύνη και η ενημέρωση, αλλά πάνω απ' όλα τα μέτρα προστασίας. Και είναι ακόμα πιο προκλητικό όταν ακόμα και εκδηλώσεις τέτοιες που οργανώσαμε μέσα στα ειδικά σχολεία, που δεν είχε κάνει το κράτος που είχε την ευθύνη να ενημερώσει, φτάνανε διευθύνσεις με την κάλυψη της κυβέρνησης και Δήμων να απαγορεύσουν εκδηλώσεις. Φτάσαμε να κάνουμε εκδήλωση με γιατρούς, με ψυχολόγους για την ενημέρωση των γονιών σε κλειδωμένες πόρτες σχολείων απ' έξω, στους πεζόδρομους, για να μπορέσουν να ενημερωθούν οι γονείς για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα, θα πάμε σε σύσκεψη φορέων και παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.